Μεγάλο αποκλειστικό της εκπομπής μας και της Τίνας Μιχαηλίδου. Μπράβο στην Τίνα, γιατί συνάντησε μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη την Τώρα Μπακογιάννη. Πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη. Βεβαίως. Και προσέξτε για ποια πράγματα. Δεν μιλάει πολιτικά, μιλάει ανθρώπινα, λέει για τον αδερφό της και αισθάνεται. Εδώ μιλάει για την ασχήμια του Κυριάκου. Το λέει για άσχημα. Μη με κοιτάς καθόλου, θα τα ακούσεις μόνη σου, η ασχήμια. Η κουραμπιέδες της. Η μητέρα της, η Μαρίκα Μητσοτάκη. Κάνε καλή μάνα ή σύζυγος. Καλή μάνα, σύζυγος και γιαγιά. Και γιατί καμαρώνει σε κύφτικος και πάρνει τελικά. Πολύ υπέροχη συνέντευξη. Σοβαρά μιλάτε. Μπράβο, Τίνα. Έχουμε νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε γι' αυτό. Αισθάνομαι συγκίνηση. Αισθάνομαι βεβαίως χαρά. Εμένα είναι ο μικρός μου αδερφός, οπότε ξέρετε, πάντοτε το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Πώς ήσασταν ως αδέρφια με τον Κυριακό, μικρότεροι, μαλώνατε? Στην αρχή τον ζήλεψα φρικτά, διότι ήταν το αγόρι. Πω, επιτέλους ο καημένος ο Κώστας απέκτησε ένα παιδί, λέγανε. Μάλιστα είχα πει στη μαμά μου ότι είναι άσχημος ο γιος. Και μετά γίνεται, ξέρω εγώ, 7-8 μηνών και θυμάμαι όταν πάει μέσα στο κρεβατάκι του και κάνει τα χεράκια του έτσι. Οπότε πάει, τελείωσα. Τελείωσε. Μου πέρασα. Έχουμε συνηθίσει την Τώρα Μπακογιάννη πολύ δυναμική. Είστε έτσι και στην προσωπική σας ζωή. Α, στην προσωπική μου ζωή καταρχήν να... Ναι, νομίζω ότι είμαι μια καλή σύζυγος. Είμαι μια μέτρια μαμά με την έννοια ότι... Δούλευα πάντα πάρα πολύ και ίσως δεν έδωσα στα παιδιά μου όλες αυτές τις ώρες που ήθελα να τους δώσω. Και νομίζω πως είμαι μια πάρα πολύ καλή γιαγιά. Τους δίνω ό,τι θέλουν να φάνε. Τους κακομαθαίνω φρικτά. Παίζετε με τα εγγόνια σας, ξεκλέβετε χρόνο, τα καταφέρνετε. Ναι, ναι, ναι. Η χαρά να βλέπεις πλέον τα μωρά τώρα, νομίζω ότι ήταν φάσεις που τις είχα χάσει με τα παιδιά μου. Δούλευα από τότε πάρα πολύ, δεν το είδα και τώρα δεν θέλω να τα χάσω. Ήσασταν και μια γυναίκα η οποία μεγαλώσατε μόνη σας δύο παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ τις μητέρες που, τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνα τους παιδιά, ξέρω πολύ καλά τι περνάνε. Ευτυχώς είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ήσασταν ωστόσο αυστηρή μητέρα. Α, ναι, ήμουν πολύ αυστηρή. Ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να είναι γαϊδούρια. Θυμάμαι που έλεγα στον Κώστα όταν ήταν μικρό: Κώστα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όποιο μπαίνει στο δωμάτιο και είναι μεγαλύτερο, σου σηκώνεσαι. Και ο Κώστας δεν του άρεσε καθόλου, μα καθόλου. Θα μου πει τώρα, ίσω είναι και ντεμοντέ αυτό το πράγμα. Ενδεχομένω και σήμερα τα και τα εγγόνια μου σηκώνονται. Δεν βλάπτει να είσαι ευγενή σε αυτή τη ζωή. Καμαρώνετε τώρα τα παιδιά σα. Καλά, σε γύφτικο και πάρνει. Λένε τι κουκουβάγια το παιδί είναι το ωραιότερο. Εγώ νομίζω ότι αντικειμενικά μπορώ να είμαι περήφανη για τα παιδιά μου. Μου είπατε πριν για τη μητέρα σας. Τη χάσατε ανήμερα των γενεθλίων σας. Μου λείπει πάρα πολύ. Δεν γιορτάσα πλέον γενέθλια μετά από αυτό. Θα μου πεις αυτό έχει σημασία. Όχι, αλλά ταυτίστηκε ίσως την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα να χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ. Και η μάνα σου είναι νομίζω πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και όσο μεγάλος κι αν είσαι, και όσο μου λένε καμιά φορά, μα εντάξει, μεγάλη, 80 χρονών, ξέρω εγώ, μεγάλη. Δεν σου φαίνεται ότι δεν είσαι παιδί της, πρώτον απ' όλα, ότι είναι μεγάλη. Και δεύτερον, όσο μεγάλη κι αν είναι, θες να την έχεις. Φαντάζομαι θα ήθελε και αυτή να τον καμαρώσει τώρα, πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, της αφιέρωσε τη νίκη του. Και τελικώς κλαίγαμε όλοι μαζί, δηλαδή, γιατί πραγματικά. Θα ήθελε πάρα πολύ να τον δει. Αλλά εγώ πιστεύω πως τον βλέπει. Ο κύριος Μητσοτάκης, κοτσονάτος, πιο γερός να γίνεται. Πατέρας μου μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το πιο αστείο πράγμα και το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι αυτό το οποίο λέει το Μητσοτάκη καντέμι. Πώς τα ακούτε αυτά? Υπάρχει λιγότερο καντέμις άνθρωπος από τον πατέρα μου. Μαγειρεύετε? Μαγειρεύω, βέβαια. Ξέρω να κάνω πολύ καλούς κουραμπιέδες, με τη συνταγή της μαμάς μου, βέβαια. Και. Γενικώς μ' αρέσει το μαγείρεμα. Το μαγείρεμα είναι δημιουργία. Τι γίνεται στην οικογενειακά αυτά τα τραπέζια που είστε όλοι μαζί μαζεμένοι? Χαμός, φαντάζομαι. Χαμός. Πρώτον, διότι συνήθως τσακωνόμαστε. Δεύτερον, διότι μιλάμε όλοι μαζί. Το οικογενειακό τραπέζι είναι μια μορφή ψυχοθεραπεία.
Παιδιά, είναι πολύ καλή. Έχει βγάλει 10 τίτλους καταρχήν. Ο Κυριάκος είναι άσχημος. Ναι, είναι άσχημος. Ότι σφαζόμαστε στα οικογενειακά τραπέζια. Τι άλλο, ότι είμαι κακή μάνα. Μέτρια μάνα. Μέτρια μάνα. Ανθρώπινο το είπε. Παιδιά, εγώ το βλέπω αυτό. Οι παππούδες πολλές φορές που έχουν περισσότερο χρόνο ασχολούνται με τα εγγόνια τους περισσότερο από ό,τι ασχολήθηκαν με τα παιδιά τους. Που ήταν σαν τους δένει τα επαγγελματικά. Και τις επιλογές που είχαν κάνει και τις προτεραιότητες που έχουν βάλει. Πολλές φορές το κάνεις και αποτύψει σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Δηλαδή και συνέχεια να είσαι, πάλι θα νιώθεις τύψεις. Και έτσι ψιλοδάκρυσε, συγκινήθηκε πολύ για τη Μαρίκα. Πρέπει να δηλάτε. Ναι, ήταν πολύ δυνατή η μάνα η Μαρίκα. Αυτή είναι τώρα μαζί. Και σφάζονται από κάτω. Με τον Κυριάκο δηλαδή από ό,τι καταλάβατε. Για τα πολιτικά, ναι. Μα ένα τέτοιο τραπέζι του ανακοίνωσε ο Κυριάκο ότι θα είμαι υποψήφιο. Το μεταξύ δεν αυτή να είναι πρόεδρο όπω καταλαβαίνετε. Και έγινε σφαγή. Αλλά μπορεί να ξέρω κατά πίσω. Εγώ πιστεύω ότι πέρα τη όλη πικρία τη προσωπική. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πριν να γίνει πρόεδρο αυτή. Και ξαφνικά στο κλέπει ο μικρό αδερφό. Το τρένο το δικό τη τελειώνει τώρα, πήγε σταθμό. Φαντάζομαι όμω ότι. Αλλά κάποια στιγμή επικρατεί η κουινική χαρά φαντάζομαι. Έχει ένα αδερφάκι μικρότερο, δηλαδή το αγόρι όταν είναι μικρότερο. Το ζηλεύει, όπω είπε. Ναι, το ζήλευε στην αρχή, αλλά μετά. Θες δεν θέλεις, και όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί έχουν μια διαφορά ηλικίας, σου βγαίνει ένα μητρι... δηλαδή σου βγαίνει ένα προστατευτικό. Πιο πολύ στηρίξε βγαίνει. Στηρίξε το με ημεράκι, τι μου λες τώρα. Το Βαγγέλη. Όχι, ρε Γιώργο. Έτσι λένε όλοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιάτσα, λέγεται ότι στηρίξε το παιδιμαράκι. Το Βακέλη. Εντάξει, έχει δει. Εντάξει, εγώ που δεν το παραγωγή. Ναι, μπορεί να σκάλω όσο γνωστό. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, έτσι. Όχι, εγώ κάπου εδώ σταματάμε. Τώρα με τον Κυριάκο, τι διαφορά ηλικία έχουμε. Καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Δεν μπορεί να μην τι βγαίνει. 13-14 χρόνια. 47 ο Κυριάκο. 14 χρόνια. Ναι, γεια. Ναι. 13-14 χρόνια. Λοιπόν, προχωρούμε. Πολύ ωραία, Σέντερ. Πάμε. Πάρα πολύ.